Είναι πολύ ενδιαφέρον που γυρνάει η κουβέντα στο 2015. Θα μου επιτρέψετε να πω λοιπόν και εγώ δύο πράγματα. Για τη διαπραγμάτευση του 2015 εμείς είμαστε περήφανοι και βεβαίως οποιοδήποτε και να ήταν υπουργός οικονομικών, κάποιοι από τους εταίρους οι οποίοι παίζανε κυρίαρχο ρόλο τότε, είχαν αποφασίσει να οδηγήσουν τα πράγματα στα άκρα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και θα σας έλεγα και το εξής. Αυτό που ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας περιέγραψε ως το χειρότερο γεγονός της κρίσης στην Ελλάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο προηγήθηκε της εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο του 2015. Κριθήκαμε λοιπόν και για το πρώτο σκέλος της διαπραγμάτευσης και κριθήκαμε και ιστορικά. Και εδώ θέλω να απευθυνθώ και στον κύριο Βαρουφάκη προσωπικά, δεν είναι στην αίθουσα, αλλά θα του το πω όσο πιο ήρεμα γίνεται. Δεν είναι ο μοναδικός εντός του Κοινοβουλίου ο οποίος έχει η διαγνώση των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων εντός της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν είναι ο μοναδικός. Και θα έλεγα ότι και η κριτική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ να ασκείται με μέτρο, διότι θυμάμαι και εγώ τώρα, και οφείλω να το πω, ότι στην πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης ο κύριος Βαρουφάκης είχε εισηγηθεί στον κύριο Τσίπρα να συνενέσει σε ανακοινοθέν που έλεγε ότι η νεοεκλεγής ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει το προηγούμενο πρόγραμμα. Το προηγούμενο πρόγραμμα που είχε και την ιδιωτικοποίηση ή εθνικοποίηση κατά των γερμανικών των αεροδρομίων της Φράπορτ. Άρα θα έλεγα όταν απευθύνεται ο κύριος Βαρουφάκης και οι βουλευτές του Μέρα 25 στο ΣΥΡΙΖΑ να γνωρίζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι εντός της αιθούσης που έχουν ήταν αυτοίκοοι μάρτυρες των όσων έχουν διαμειφθεί εκείνο τον καιρό. Δεν έχει κανένα το μονοπόλιο και πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά είδαμε νομίζω εδώ και το τι θα ήταν βολικό για τη Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία θα ήταν βολικό η προοδευτική παράταξη αριστερά. Ήταν να λέει ότι εμένα μην με ανακατεύετε με αυτά τα πράγματα και όταν υπάρχει φωτιά, εγώ δεν θα βάλω τα χέρια μου για να βγάλω τα κάστανα από μέσα. Είτε να λέει ότι θα τα βάλω μέχρι να καούνε τα χέρια μου και μετά απλώς να έχω ένα παραγωγητικό λόγο απέναντι στον ελληνικό λαό. Υπάρχει και η άλλη επιλογή, η επιλογή που κάναμε εμείς, δικαιώθηκε ιστορικά. Και δικαιώθηκε όχι μόνο γιατί βγήκαμε από τα μνημόνια, δικαιώθηκε διότι κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης δημιουργήθηκαν 400 με 450.000 θέσεις εργασίας και κατά τη διάρκεια της κρίσης 10-14 είχαμε απώλεια 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας. Επί του προκειμένου, ανεπαρκής ενημέρωση για μία ανεπαρκή διαπραγμάτευση που κάνατε με τον παραχωρησιούχο. Είπα και πριν, η σύμβαση αυτή δεν είναι μια σύμβαση η οποία υπεγράφει ελευθέρως από δύο ισότιμα μέρη. Η χώρα αντιμετώπιζε εκείνο το καιρό δυσμενή συσχετισμό. Και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι και εσείς οι ίδιοι θα υποστηρίξετε ότι αν δεν είχαμε το βάρος της διαπραγμάτευσης, την επιμονή των εταίρων και βεβαίως να διαχειριστούμε με κάποιο τρόπο τα χρέη που εσείς είχατε φορτώσει στον ελληνικό λαό, θα υπογράφατε τέτοιου τύπου σύμβαση. Είναι μία σύμβαση δυσμενέστατη για το ελληνικό δημόσιο. Είναι σαφές αυτό. Δεν μπορεί κανένας να τα γνωρίσει και δεν ξέρω αν υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που να έχει αντίθετη άποψη. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως ότι και όποια διαπραγμάτευση κάνατε με τον παραχωρησιούχο αυτόν τον καιρό έγινε υπό το φως και το βάρος της ύπαρξης αυτής της σύμβασης. Δεν μας κάνατε σοφότερους όμως. Εντάξει, ακούσαμε να μας επενείτε διότι ο απεσταλμένος ο δικός μας στο Υπουργείο Οικονομικών κάθισε περισσότερο από όλους, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό είναι διαδικασία ενημέρωσης. Δεν κοινοποιήθηκαν έγγραφα, ούτε καν τα κινητά τους δεν είχαν οι άνθρωποι τη δυνατότητα να έχουν μέσα. Και τώρα έρχεται και ο κύριος Σταϊκούρας και μας αποκαλύπτει ότι υπάρχει επιστολή, λέει, του παραχωρησιούχου ότι θα ήθελε να συμφωνηθεί η εκδοχή του γεγονότος ανωτέρας βίας και δεν την καταθέτει στα πρακτικά. Τι ακριβώς είναι αυτό, δηλαδή, τι θέλετε να κρύψετε. Είναι προφανές λοιπόν ότι κάτι θέλετε να κρύψετε και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μας κάνει απολύτως καχύποπτους σε σχέση με το τι έχει διαμειφθεί. Είναι προφανές ότι και γνωρίζουμε ότι και σε άλλες χώρες έχει υπάρξει ενίσχυση των αεροδρομίων και με άμεσες επιχορηγήσεις και μέσω αξιοποίησης
του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, αλλά υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε. Πρώτο θέμα, η έκθεση για τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας στα 14 αεροδρόμια συντάχθηκε σε μία μέρα. Πώς το εξηγούμε αυτό? Δηλαδή έχουμε στις 23 Μαρτίου υπογραφή της σύμβασης και στις 24 τη μελέτη της Deloitte, την οποία μελέτη της Deloitte δεν μας τη δείχνεται, μας δείχνεται μόνο μία σύνοψη, και στην οποία μελέτη η Deloitte λέει ότι δεν μπορώ να εγγυηθώ για τα πρωτογενή στοιχεία, δεν έχω κάνει πρωτογενή έρευνα, ό,τι διάβασα και ό,τι είδα. Σε ποιο πράγμα ζητάτε συνένεση, λοιπόν? Άρα, εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια σαφής εικόνα, και αυτό το δικαιούται και ο ελληνικός λαός που μας ακούει, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι εργαζόμενοι βεβαίως στην εταιρεία, και βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως το ζήτημα, το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, το όριο των 30,8 εκατομμυρίων τουριστών που τίθεται ως κατώτατο όριο για τη μη εκκίνηση μιας νέας διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι ένα άπιαστο νούμερο και εκ των πραγμάτων θα κληθεί το δημόσιο να καταβάλει εκ νέου αποζημιώσεις, μηδενίζοντας έτσι βεβαίως το επιχειρηματικό ρίσκο. Για το Ελευθέριος Βενιζέλος. Εξ όσων γνωρίζουμε, η εταιρεία του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών θα καταθέσει πλήρη έκθεση λειτουργικών εσόδων και εξόδων στο Υπουργείο Υποδομών. Και αν τελικά το ποσό της ζημίας είναι μικρότερο, θα επιστραφεί η επιπλέον ενίσχυση. Γίνεται όμως καθαρό από την πολιτεία σας ότι εδώ πέρα υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Διότι έγινε και ο κύριος Κυλακάκης στα κυβερνητικά έδρανα, για την πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έχουμε αποκλεισμό από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του κράτους. Με εξαίρεση την επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία πλέον δεν μπορεί να τη λογίζουμε ως βοήθεια, διότι έρχεται η ώρα του λογαριασμού. Πρέπει να επιστραφεί η επιστρεπτέα προκαταβολή. Για όλες αυτές τις επιχειρήσεις, η κυβέρνησή σας έχει μόνο τη μία και γνωστή συνταγή να κομίσει στο δημόσιο διάλογο, η οποία είναι η συνταγή της έκθεσης Μητσοτάκη-Πισαρίδη, η οποία προσδιορίζει αυτές τις επιχειρήσεις ως το θεμελιακό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και σκοπίμως τις αποκλείει από τα εργαλεία χρηματοδότησης, ούτως ώστε να γίνει η εκαθάριση, η οποία είναι πολυπόθητη κατά την δική σας οικονομική αντίληψη, και φαίνεται ότι επειδή αποκλείονται για τους ίδιους ακριβώς λόγους και για το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Σκυλακάκη, σε αυτές τις επιχειρήσεις το μόνο που έχετε να πείτε είναι κάντε υπομονή και θα σας εξαγοράσουν οι 30 με 40 χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να στηριχθούν, ή θα απασχοληθείτε ως μισθωτή σε αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν απομείνει. Επιτρέψτε μου τώρα να κάνω μία αναφορά σε ένα θέμα που μάθαμε ότι συζητήσατε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, και μιλάω για το ασφαλιστικό. Είδαμε και κάποιες έτσι επικοινωνιακές πομφόλυγες του τύπου ότι θα πάτε σε σουηδικό μοντέλο. Κανένα σουηδικό μοντέλο, χιλιανό μοντέλο ονειρεύεστε, το κάνατε πάρα πολύ καθαρό. Και θέλω να κάνω μία πάρα πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, επειδή βλέπω έτσι και μία πρόνοια να πάνε τα πράγματα γρήγορα στο θέμα το ασφαλιστικό. Αναλογιστικές μελέτες υπάρχουν? Υπάρχει μελέτη στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή? Τρεις. Τι προβλέπουν, κύριε Σκυλακάκη? Πόσο θα πληρώσει το δημόσιο? Τι θα στοιχήσει αυτή η μεταρρύθμιση? Απλή ερώτηση. Μπορείτε να πάρετε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα μετά την ομιλία μου και να μας πείτε τα ακριβή νούμερα. Μην μας πείτε απλά ότι δεν γνωρίζετε. Τέλος, επειδή για το ασφαλιστικό φαίνεται ότι θέλετε να μετατρέψετε την Ελλάδα σε μια ατέλειωτη ασπής πρόνοια, δεν διδάσκεστε από τη διεθνή εμπειρία, διότι περίπου 30 χώρες έχουν κάνει τις επιλογές αυτές, 18 εκ των οποίων τις έχουν αντιστρέψει, τις επιλογές δηλαδή της ιδιωτικοποίησης του δεύτερου πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης, και αυτό είναι στον πυρήνα του νεοφιλελευθερισμού. Όπως είναι στον πυρήνα του νεοφιλελευθερισμού, και καλώς σας την ασκούμε αυτή την κριτική, παρόλο που ακούστηκε η αντίθετη άποψη, εγώ πιστεύω ότι είστε ακραία νεοφιλελεύθεροι. Και αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο που χειριστήκατε το θέμα του εργασιακού, με το νομοσχέδιο που φέρατε, το οποίο επί της ουσίας καταργεί και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και το 8ωρο, και βεβαίως με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεστε για το εργασιακό. Κλείνω
με ακόμα μια ερώτηση. Επειδή είδαμε ότι η πρόθεσή σας είναι να επιστρέψετε, λέει, σε εύλογα πλεονάσματα πάρα πολύ σύντομα. Υπάρχει προαναγγελία σφιξίματος δημοσιονομικού. Γιατί πράγμα πρέπει να ετοιμάζεται ο ελληνικός λαός? Θεωρείτε επαρκή τη συμφωνία την οποία έχουμε κάνει με τους εταίρους αυτή τη στιγμή και δόκιμη σε σχέση με αυτά που έχει περάσει η ελληνική οικονομία λόγω της κρίσης στην οποία μπήκε από τις πολιτικές σας και από την έλευση της πανδημίας? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία καλείστε να απαντήσετε και κυρίως θα θέλαμε πάρα πολύ την απάντηση σε σχέση με το ασφαλιστικό, διότι εδώ εγείρεται μείζον ζήτημα. Δεν ξέρω τι έχετε συζητήσει και δεν έχετε συζητήσει εντός της Ελλάδας, εκτός της Ελλάδας με τους εταίρους, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αποσιωπάτε ότι δρομολογείται μία αλλαγή η οποία θα στοιχήσει στο ελληνικό δημόσιο κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Κύριε Σταϊκούρα, καλώς ήρθατε ξανά. Ρώτησα τον κύριο Σκυλακάκη, για να σας κάνω κοινωνό πάρα πολύ γρήγορα, για το εάν υπάρχει μελέτη στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για τις αλλαγές τις οποίες προτίθεστε να φέρετε με βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου στη Βουλή. Και ποιο θα είναι το κόστος για το ελληνικό δημόσιο εάν αυτές οι αλλαγές γίνουν νόμος του κράτους. Σας ευχαριστώ πολύ.